Ο διαρρήκτης Αράχνη, πιασμένος στα δίχτυα των αστυνομικών της ομάδας Δίας του Ηρακλείου, κατεβαίνει ασφαλισμένος σε φορείο με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Η κινηματογραφική καταδίωξη που εξελίχθηκε στην περιοχή των Καμηνίων με κλέφτη και αστυνόμους να πηδούν από ταράτσα σε ταράτσα έκοψε την ανάσα των περαστικών. Ο 29χρονος που επιχείρησε να εισβάλλει νωρίτερα σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και έγινε αντιληπτός από τους ιδιοκτήτες, αψήφισε τις εκκλήσεις των αστυνομικών να παραδοθεί. Εκεί φτάνει, γονάτισε, γονάτισε. Στο τέλος της τρελής καταδίωξης εγκλωβίστηκαν όλοι σε ταράτσα, με το διαρρήκτη να φορά πλέον χειροπέδες και να περιμένει γερανοφόρο όχημα της πυροσβεστικής για να προσγειωθεί στην πραγματικότητα και να καταλήξει στα κρατητήρια, καθώς πρόκειται για σεσημασμένο διαρρήκτη. Τον κυνηγήσαν πεζοί, αυτός πήδηξε σε μία ταράτσα, συνεχίσαν και οι συνάδελφοί μας, πήδηξαν για αυτή την ταράτσα, τον δεσμεύσαν, τον συλλάβανε. Πλην όμως λόγω του ότι ήταν δύσκολο μετά να κατέβουν από το κτίριο αυτό, με τη συνδρομή των συναδέλφων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κατέβηκε και ο συλληφθής και οι συναδελφοί μας, όλοι με ασφάλεια. Με τη βοήθεια των πυροσβεστών κατέβηκαν από την ταράτσα και οι θαραλέοι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που δεν δίστασαν να τον ακολουθήσουν στην εξαιρετικά ρυψοκίνδυνη προσπάθειά του να διαφύγει, καθώς γνώριζε ότι η σύλληψή του θα σήμαινε και την επιστροφή του στη φυλακή. Για την ιστορία, ο 29χρονος φαντομάς διαρρήκτης καταδικάστηκε από το Αυτόφορο σε φυλάκιση 5 μηνών και επιστρέφει στη φυλακή όπου θα κάνει Χριστούγεννα. Δείχνουν ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και ρισκάρουν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή, τη σωματική τους ακεραιότητα για να επιτελέσουν το καθήκον τους, ειδικότερα αυτές τις Άγιες Μέρες που δυστυχώς το έγκλημα συνεχίζει και υπάρχει. Και εμείς είμαστε έξω για το πατάξουμε. Με στόχο να μειωθούν τα κρούσματα, η ελληνική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα χρήσιμες οδηγίες προφύλαξης, ιδίως σε όσους έχουν σκοπό να λείψουν από τα σπίτια τους στις γιορτές. Βασικοί κανόνες είναι να ασφαλίζουμε καλά πόρτες και παράθυρα, να μην αφήνουμε κλειδιά σε γλάστρες και πατάκια, ούτε χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα εντός του σπιτιού. Πολλές φορές το ξεχνάμε και το βράδυ και το πρωί το βρίσκουμε εκεί. Εξίσου σημαντικό είναι να θυμόμαστε να ενεργοποιούμε το συναγερμό που υπάρχει και να μην κοινοποιούμε την απουσία μας. Έχω συναγερμό, οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζομαι κάτι άλλο. Αυτό τον καιρό βασικά στους δρόμους και στους εξωτερικούς χώρους προσέχουμε τους εαυτούς μας. Όσοι κινούνται στο δρόμο για τις γιορτινές αγορές, θα πρέπει να αποφεύγουν να βάζουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε τσάντες, πορτοφόλια και εξωτερικές τσέπες. Συναλλαγές κοιτάζουμε να είναι όλα κλειστά, να μην αφήνουμε ανοιχτές τσάντες, οτιδήποτε και βέβαια βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται. Εντάξει, πάρουμε τα μέτρα μας όσο μπορούμε να προφυλακτούμε. Έτσι κι αλλιώς λίγα είναι τα μετρητά. Μια σύνταξη παίρνουμε. Βασικό λάθος το οποίο επίσης υποπίπτουν οι πολίτες είναι να αφήνουν τσάντες και πολύτιμα αντικείμενα πάνω στα καθίσματα του αυτοκινήτου, με συνέπεια να γίνονται στόχος ακόμη και εν κινήσει. Η σωστή θέση είναι κάτω από το κάθισμα, είτε ακόμη καλύτερα κλειδωμένα στο πορτ μπαγκάζ.